Η απόδειξη ότι η κυβέρνηση θέτει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας είναι ο νέος αναπτυξιακός, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο οποίος αντίθετα με τους προηγούμενους, όπως είπε, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την αναδιάρθρωση της οικονομίας, αποφεύγοντας αγκυλώσεις του παρελθόντος. Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρούμε τον νέο αναπτυξιακό νόμο απλά ως έναν μηχανισμό παροχής ρευστότητας με ενισχύσεις σε καθιερωμένους κλάδους, όπως οι προηγούμενοι. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα προηγούμενα επενδυτικά σχέδια που ενισχύθηκαν ήταν χαμηλής τεχνολογίας σε μεγάλο βαθμό, ενώ οι δύο κλασικοί κλάδοι που ενισχύθηκαν ήταν η ενέργεια και ο τουρισμός. Το βασικό μειονέκτημά τους όμως ήταν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων συγκεντρωνόταν γύρω από λίγες επιχειρήσεις, οι οποίες και απορροφούσαν τεράστια χρηματικά ποσά, χωρίς να ανταστρέφεται η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, ανέκαθεν υπήρχε πρόβλεψη για την κάμψη των αναισθητήτων αναπεριφέρεια, αλλά δεν σημειώθηκε αξιολόγη πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα πολλές περιοχές να αποτελούν τον φτωχό συγγενή της Αττικής. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, λοιπόν, κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από τους προηγούμενους νόμους, καθώς για μας αποτελεί εργαλείο για μια δίκαιη ανάπτυξη. Ακόμα ο κ. Ζεϊμπέκ τόνισε τη διαφορά που υπάρχει στο νέο αναπτυξιακό σε σχέση με τους παλαιότερους για τις ειδικές περιοχές ενίσχυσης, όπως η περιφέρειά μας, οι οποίοι άφησαν πίσω τους κουφάρια και ανέργους. Το σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ιδιαιτέρως είναι η μέρημνα του νέου αναπτυξιακού νόμου για τις ειδικές περιοχές ενίσχυσης. Είναι δεδομένο ότι με τις επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων, την κακοδιαχείριση και τις συνέπειες των μνημονίων, ορισμένες περιοχές επλήγησαν περισσότερο. Σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους, παρόλο που υπήρχε η μέρημνα της περιφερειακής διάστασης, το χάσμα δεν έκλεισε. Ειδικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρισκόταν πολύ ψηλά σε επενδύσεις, οι οποίες δεν απέφεραν τα αναμενόμενα, αλλά αντίθετα οδήγησαν την οικονομία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθιστώντας την από τις πιο φτωχές περιοχές με τεράστια ποσοστά ανεργίας για τους πολίτες, και αυτό γιατί οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι παρήχαν απλόχερα τα κεφάλια τους χωρίς ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πλάνο για την περιοχή, με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί η Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε αποθήκη κουφαριών και χρεοκοπημένων επιχειρήσεων, αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες ανέργους οι οποίοι είχαν μόνη διαφυγή τη μετανάστευση. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και διαμορφώνει για πρώτη φορά ένα σχέδιο για ειδικές περιοχές ενίσχυσης που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η στροφή προς τις φοροαπαλλαγές με σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αλλά και επιχορηγήσει σε μεγαλύτερο ποσοστό από το επιτρεπόμενο για την ενίσχυση νέων επενδύσεων. Συγκεκριμένα, τα επιπλέον κίνητρα των περιοχών αυτών είναι η επιχορήγηση στα 100% του επιτρεπόμενου ορίου, φοροαπαλλαγές, σταθεροί φορολογικοί εκτελεστές, επιδότηση μισθολογικού κόστους και άλλα. Για τον νομό Ξάνθης συμπεριλαμβάνονται 8 περιοχές της Ξάνθης, της Σταυρούπολης, της Ζιστονίδος, του Σελέρου, της Μίκης, των Τερμών, της Κοτήλης και των Σατρών. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εξαιρετικές δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων τόσο για το αγροτουρισμό όσο και θεραπευτικό τουρισμό, και η πρόταση της κυβέρνησης να ενισχύσει και ορεινές περιοχές είναι καθοριστικής σημασίας για μας, για την περιοχή. Τελικά έχουμε μπροστά μας έναν αναπτυξιακό νόμο που έρχεται να καλύψει τις παθογένειες των προηγούμενων κυβερνήσεων που αρέσκονταν στο να μοιράζουν χρήμα κυρίως σε μεγάλες και λίγες επιχειρήσεις, χωρίς αυτές να αποδίδουν τα αναμενόμενα στο κράτος, οδηγώντας στα σημερινά αποτελέσματα. Βασική στόχευση, κατέληξε ο κ. Ζεϊμπέκ, είναι ο παρόν νόμος να είναι πράγματι αναπτυξιακός και να οδηγεί στη δίκαιη ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη στήριξη των ειδικών περιοχών ενίσχυσης, επενδύοντας στις παραγωγικές ικανότητες της χώρας και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.